πόσο έχει αλλάξει, έτσι. Hello guys, καλώς ήρθατε σε ένα νέο επεισόδιο του toxictv.gr. Καλώς ήρθατε στο επεισόδιο που θα βάλουμε αναρτήσεις στο TETE. Πριν ξεκινήσουμε λοιπόν, θέλω να σας θυμίσω πώς μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή για να κερδίσετε αυτό το αυτοκίνητο. Όχι έτσι, εντελώς διαφορετικό. Μπαίνετε λοιπόν στο www.toxictv.gr και μέσα από τα αγαπημένα σας προϊόντα, καπελάκια, μπλουζάκια, παρατηρείτε αλλαγή πάνω μου, έρχονται και νέα προϊόντα στο νέο e-shop μας, παίρνετε αυτόματα τα τυχερά εισιτήρια που ένας τυχερός στο τέλος της σεζόν θα κερδίσει αυτό το αυτοκίνητο. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε το επεισόδιό μας. Ο τροχός που τον έχουμε ξαναδεί στο επεισόδιο με τον golf μας έδωσε λοιπόν μια υπέροχη ανάρτηση, την Εστί, και γι' αυτό το λόγο λοιπόν θέλω να πω ότι είναι αποκλειστικός αντιπρόσωπος της Καβέ και της Εστί. Εννοείται, θα ξεκινήσω να κάνω unboxing και μετά θα φωνάξω τον Αντώνη για να κάνουμε τοποθέτηση στο αυτοκίνητο αυτές εδώ τις υπέροχες αναρτήσεις που δεν είναι μόνο ρυθμιζόμενες σε ύψος, είναι και σε σκλήρινση. Πάμε να ξεκινήσουμε. Η αγαπημένη μου ώρα. Πόσο μου αρέσει να ανοίγω πακέτα και συγκεκριμένα πακέτα που περιέχουν πράγματα για αυτοκίνητα. Λοιπόν, το αυτοκίνητο είναι μπλε. Τι θα τέριαζε πάρα πολύ στο αυτοκίνητο, σαν αντίθεση. Τι χρώμα έχει η Εστί. Λοιπόν, βλέπουμε εδώ πέρα και οδηγίες. Το μαγικό κλειδάκι με το οποίο θα ρυθμίζουμε τη Εστί, θα μας τα πει και ο Αντώνης. Και πάμε λοιπόν στο πιο ωραίο. Ναι, ναι. Νομίζω, παιδιά, ότι θα γίνει πάρα πολύ όμορφο το αυτοκίνητο και όχι μόνο όμορφο, και λειτουργικότερο από ό,τι είναι. Λοιπόν, βλέπουμε τις αναρτήσεις. Αυτά εδώ πέρα τα έχουμε μάθει πλέον, είναι για πίσω. Λοιπόν, είναι μαγικές, πραγματικά. Βλέπετε λοιπόν αυτό, μαζί με αυτό, είναι η πίσω ανάρτηση. Και εδώ πέρα έχουμε τις δύο μπροστινές. Αφού λοιπόν έχω τις αναρτήσεις στα χέρια μου, τι μένει, να φωνάξω τον Αντώνη. Φύγαμε. Αντώνη Ζαχάρης, καλησπέρα, καλώς ήρθαμε στο μαγαζί σου. Καλώς ήρθατε. Αντώνη, αρχικά θέλω να μου πεις, επειδή είσαι χρόνια ιδιοκτήτης TETE, πώς φαίνεται το TETE μας. Το TETE νομίζω ότι παίρνει λίγο το καλό το δρόμο, γιατί ήταν πολύ κακό στην αρχή. Έχουν μείνει πολλές δουλίτσες ακόμα να γίνουν. Όπως, τι έχεις στο μυαλό σου. Ας αρχίσουμε νομίζω με την ανάρτηση. Ανάρτηση, έτσι ώστε να γίνει λίγο πιο σταθερό, να πατάει στα πόδια του έτσι όπως πρέπει. Λοιπόν, τι έχουμε. Έχουμε για άλλη μια φορά ο τροχός, έχει βάλει το χέρι του ο φίλος μας ο Αντώνης και μας έχει στείλει την Εστί, η οποία είναι ρύθμιση καθύψους και σκληρότητα. Είναι μια ανάρτηση βασικά low budget εξαιρετική. Οπότε την προτείνω. Ανεπιφύλακτα. Να πούμε ότι είναι θυγατρική της Καβέ. Είναι θυγατρική της Καβέ. Δεν έχει κάτι να χάσει η Εστί από την Καβέ. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να την βάλουμε. Τέλεια. Η τοποθέτηση είναι εύκολη. Η τοποθέτηση σχετικά είναι εύκολη σε αυτό το όχημα. Δεν θα μας πάρει πολύ ωρίτσα. Απλά πρέπει να δούμε το τελικό αποτέλεσμα με το ζωντολάστιχο. Θα την φέρουμε σε ένα σημείο που πρέπει αυτή τη στιγμή για να κάτσει και με το ζωντολάστιχο θα το κάνουμε να το τελειοποιήσουμε. Οπότε, παιδιά, θα πρέπει να περιμένετε και το επόμενο επεισόδιο. Και το επόμενο επεισόδιο που θα γίνει όντως όλο διαφορετικό το αυτοκίνητο. Ανυπομονώ. Οπότε, Αντώνη, πάμε να ξεκινήσουμε. Ξεκινάμε. Πάμε. Φύγαμε. Τώρα ξεκινάμε να λύσουμε 2-3 βιδούλες εδώ που έχουμε στο θόλο, έτσι ώστε να μας δώσει πρόσβαση να λύσουμε την πάνω βίδα του αμορτισέρ, του πίσω. Το αυτοκίνητο φοράει αμορτισέρ. Φοράει χοντρομπούκαλα από ό,τι βλέπω. Ωραία. Ήτανε. Πλέον. Πλέον δεν μπορούμε να... Δεν έχει ρύθμιση, δεν έχει τίποτα αυτή, δυστυχώς. Τι να κάνουμε. Δουλεύουμε μόνο με ρυθμιζόμενο. Έτσι. Πλέον σε project. Δηλαδή είμαστε καλομαθημένοι. Είμαστε καλομαθημένοι για να πάρει ο τυχερός που θα πάρει το όχημα ένα πλήρως αναβαθμισμένο αυτοκίνητο. Πολύ ωραίο project. Νομίζω ότι ένα TETE MK1 οποιοδήποτε ήθελε να το έχει στην κατοχή του. Και πλέον θέλει να το έχει στην κατοχή του.
ευτυχώς πάλι καλά. Πάει να βγει αυτή η βίδα κλωτσμένη εδώ. Βγήκε. Δύο βίδες, έτσι. Δύο βιδούλες είναι τα πίσω, ωραία. Δύο και μπροστά άλλες 50. Μπροστά έχει φουλ δουλειά, ε. Εντάξει. Για να δούμε το παλιό. Α, δουλεύει ακόμα. Έχει ψωμί. Έφυγε το πρώτο. Έφυγε. Πάμε και στο δεύτερο. Δεύτερο αμορτισέρ έξω. Ξέρεις τι λέει. Αντίο παλιό αμορτισέρ. Αντίο παλιό αμορτισέρ. Όχι, είναι πολύ καλά όντως. Και τα μπλίστα είναι αυτά. Δεν έχω καμία σχέση με τα... με αυτά που θα βάλουμε. Αλλά όσοι κατόχοι... κάτοχοι βάγκ, δηλαδή υπήρχαν ανέκαθεν. Σαν πρώτη τοποθέτηση βάζαν αυτά. Δεν βάζαν κάτι άλλο. Σαν βόλιο φορμάνι, ανάρτηση. Αυτό ήταν. Ένα μικρό ελατηριάκι. Δημήτρη, αυτά είναι τα ελατήρια τα που βγάλαμε. Φορούσε ελατήρια και αμορτισέρ το αυτοκίνητο. Φορούσε ABA. Πολύ καλή εταιρεία στα ελατήρια. Τώρα προχωράμε να κάνουμε τη διαδικασία ως εξής. Αυτά εδώ είναι τα ρυθμιστήρια ύψους στα πισινά, τα οποία δεν θα το καθορίσουμε σήμερα το ύψος του, γιατί θέλουμε να βάλουμε και τα ζετολάστιχα πάνω, να δούμε που θα κάτσει, οπότε το κάνουμε ουσιαστικά έτσι ώστε να κάτσει σήμερα κάτω. Το προσαρμόζουμε σε ένα ύψος που θεωρούμε βάση εμπειρίας. Και αυτά εδώ είναι τα καινούργια ελατήρια, τα οποία δεν έχουν καμία σχέση, όπως βλέπετε, με το πάτημα. Υπάρχουν ειδικοί adapters για το πάτημα κάτω, για να προσαρμοστεί με το εργοστασιακό του, δηλαδή πάτημα. Και φαντάζομαι ότι δεν θα έχει και καμία σχέση με το εργοστασιακό. Το εργοστασιακό το έχουμε αφήσει πολλά χρόνια πίσω, δεν ξέρω τώρα. Ναι, όχι, το εργοστασιακό ήταν σαν κατσίκι ψηλό πολύ. Δηλαδή, παιδιά, αλλάξε το χθες. Ναι, δηλαδή διαφέρει πάρα πολύ. Το μπαλατζάρισμά του ήταν... Oh. Ναι. Αλλά ωραία. Πάμε σε κάτι ιδανικό, ωραίο. Να στηθεί να γίνει πάρα πολύ, γιατί είναι και κουάτρο. Δηλαδή αυτό το αυτοκίνητο. Πρέπει να ξεκινάει καλά. Πρέπει να ξεκινάει καλά, ναι. Οπότε προχωράμε τη διαδικασία της τοποθέτησης του ελατηρίου. Αν θες έλα πιο εδώ, δεν ξέρω αν φαίνεται. Ουσιαστικά, έχουμε κάτι στο σημείο που θέλουμε. Απλά θα χρειαστεί να πιέσουμε τον άξονα, να σηκωθεί με κάποιο γρήλιο κάτι για να το βάλουμε στη θέση του. Αλλά αυτό το κάνουμε ταυτόχρονα με το αμορτισέρ το καινούριο. Όπως βλέπουμε, ένα πολύ ωραίο κόσμο για τους άντρες. Είναι πολύ απλή το τοποθέτηση, Αντώνη. Ναι. Είναι ουσιαστικά ένα από τα πιο εύκολα αυτοκίνητα. Αν πας βήμα-βήμα, πάντα θα βγει δουλειά. Οπότε πάμε να βάλουμε και το αριστερό μας, ελατηριάκι. Πάντα με άμεση εξυπηρέτηση, με στάμπα κατασκευής του 23. Οπότε συνεχίζουμε. Τώρα πιέζουμε τον πίσω άξονα μας, έτσι ώστε να έρθει στο σωστό ύψος για να βιδώσω το αμορτισέρ μας. Έτσι για να σκοτωθούμε. Και να μπουν όλα στη σωστή θέση. Οπότε ολοκληρώσαμε το πίσω αριστερά μέρος. Πάμε να κάνουμε και το πίσω δεξιά. Πίσω δεξιά. Η εστί έχει τα δικά του tools, οπότε μπορεί πραγματικά να σε διευκολύνει πάρα πολύ. Όσον αφορά τα μπροστά αμορτισέρ που χρειάζεται, τα special tool της KV, τα οποία πρέπει να τα κάνεις με πραγματικά πολύ ωραία λεπτομέρεια. Να μην χρησιμοποιείς τα εργαλεία σου
Ενώ το πιστόλι του αέρα και τέτοια να σφίξει, να λιλατίσει το top mount. Δεν χρειάζεται. Υπάρχουν ειδικά εργαλεία. Υπάρχουν ειδικά εργαλεία, έτσι ώστε να τα κάνεις όλα με πολύ απαλό τρόπο. Αγάπη. Αγάπη. Τελειώσαμε και με την πάνω βίδα, η οποία δεν μας ταλαιπωρήσε καθόλου, Δημήτρη. Γενικά το σύνολο το πίσω δεν ταλαιπωρεί. Και το μπροστά εύκολο είναι. Αλλά τώρα αρχίζουν. Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα. Τελειώσαμε με τα πίσω. Πολύ βάζουμε όμορφο. Και τις βιδούλες του θόλου και τελειώσαμε. Πολύ όμορφο. Οπότε το μόνο που μας μένει τώρα είναι να κάτσουμε να κάνουμε τη δουλειά έτσι ώστε μόνο να κάτσει κάτω για να βάλουμε σε λίγες μέρες ζαντούλες. Θα το δουν. Εκεί θα αλλάξει όλο. Μπορώ να πω ότι πλέον έχουμε τελειώσει με τα περιφερειακά πράγματα για να βγάλουμε τα μορτσέρ, οπότε φέρνουμε τον εξολικέα του άκρου έτσι ώστε να βγάλουμε την μπουκάλα από το άκρο, λύνουμε και το top mount και το παίρνουμε στα χέρια μας. Νομίζω είναι ένα εξαιρετικό build to give. Πλέον στην Ελλάδα το ξέρουμε όλοι ότι η βελτίωση έχει φτάσει στα άκρα με όλα τα bug. Κυριολεκτικά και μεταφορικά. Και μεταφορικά. Δηλαδή αυτό το αυτοκίνητο θεωρώ ότι 9 στα 10 είναι βελτιωμένα. 9 στα 10. Μην τα πω 10 στα 10. Είναι 10 στα 10, απλά ξέρεις, και οι 10 είναι ποντικοί. Και, ναι, αυτοί είναι που κρύβουν. Που δεν ξέρουν τι έχουν βάλει. Εσύ είσαι ποντικός. Καθόλου. 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 3 χρόνια πριν σε μια γέφυρα που είχαμε πάει και είχα βαράξει. Δεν ήμουν εγώ. Είχες έρθει και είχες πει ότι είναι μαμά. Όχι 3. Το είχα κάνει παραπάνω. Το είχα πει όμως, να ξέρεις. Το είχες πει. Όχι, είχα δηλώσει 5 νούμερα turbo κάτω, δεν θυμάμαι. Πέντε νούμερα. Ναι, πέντε νούμερα. Σίγουρα. Δεν ήξερα, δεν ήξερα. Όχι στη μονάδα. Τότε δεν ήξερα. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρεις. Οπ. Τι έχουμε εδώ. Ένα πολύ όμορφο μπλιστάιν κίτρινο χοντρομπούκαλο. Το οποίο έκανε καλά τη δουλειά του όσο την έκανε. αντίο γιατί... γιατί αυτό. Επιβλητικά. Πού σου Αντώνη να το δεις. Όταν λέμε Αντώνη, ο Αντώνης είναι ο αντιπρόσωπος της ΣΤΚΒΕ, της Ελλάδος. Οπότε θα τον δούμε σε κάποιο επεισόδιο σίγουρα. Σίγουρα, μας το έχει υποσχεθεί. Μας έχει υποσχεθεί. Οπότε πάμε να βάλουμε και τα μπροστινά. Δεν εκτοξεύεται, μαγκαλιά μου. Καινούριος τρόπος. Αυτό είναι για κρέους, δεν είναι για τίποτα... Είναι μπαζούκα στυλ. Μπαζούκα στυλ. Απλά μην το δοκιμάσετε. Δεν είναι, απλά ξέρω το συγκεκριμένο ύψος ελατηρίου μαζί με το μορτσέρ. Δεν εκτοξεύεται. Μην το κάνει κανένα σπίτι, γιατί θα σκοτωθεί. ξεκινάμε την τοποθέτηση των μπροστινό μας αμορτσέρ. Το οποίο θα το διαχειριστούμε με το special tool που μας έχει δώσει η ΚΑΒΕ, έτσι ώστε να είμαστε ασφαλείς και εμείς και το αυτοκίνητο. Εδώ έχουμε τα εργαλειάκια μας που μας έχει στείλει η ΚΑΒΕ, τα οποία είναι μόνο για τοποθέτηση top mount, διότι μετά μπορεί να, άμα τα χρησιμοποιήσουμε για άλλο σκοπό, να τα χαλάσουμε. Οπότε επικεντρωνόμαστε να το κάνουμε μόνο για εκεί. Συναρμολογούμε εδώ το transformer μας. Ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα. Οπότε, ξεκινάμε. Έτοιμο. Οπότε τελειώσαμε και το επόμενο. Οπότε πάμε στην τοποθέτηση. Έτοιμο. Με τι καρδιά το βάζεις εκεί κάτω, ρε. Αντώνη μου. Με τι καρδιά. Τι εννοείς με την καρδιά. Κοίτα εδώ. Κρίμα να είναι με χαμηλά. Την καρδιά του ότι θα μπορέσω να οδηγήσω κάτι πιο σωστό από ό,τι ήταν. Σωστή απάντηση. Το ιδανικό. Εντάξει. Έτοιμος. Μ' αρέσει πάρα πολύ να ξέρεις. Πάμε. Τελειώνουμε με την τοποθέτηση του άκρου και του αμορτσέρ. Οπότε...
Το έχουμε βάλει το φυσίγγιο μέσα στο άκρο μας. Νομίζω ότι η διαδικασία είναι πολύ ωραία. Έχουμε τελειώσει. Πάμε και στην πλευρά τη δεξιά για να το δοκιμάσουμε, να βάλουμε τις ζαντούλες μας πάνω, να δούμε πώς θα κάτσει. Πάμε. Τέλος. Ναι, τέλος. Α, αυτό ήταν. Οπότε, τελειώσαμε και με το δεύτερο μπροστινό αμορτισέρ. Βάζουμε τη βιδούλα μας για ασφάλεια, οπότε βγάζουμε το γρίλι. Τελειώσαμε. Πώς τις βλέπεις? Τελειώσαμε, έχουμε βάλει συνδυασμούς. Γκορίτσας, Νίκος, εγώ, Εστί, τροχός, όλα μαζί κάνουν ένα. Οπότε τι γίνεται, ταιριάζουν τα χρώματα. Είναι τρομερό, είναι τρομερό. Ταιριάζουν τα χρώματα, δηλαδή αυτό είναι πολύ ωραίο. Έχουμε βάλει και τις 4 αναρτήσεις μαζί με τα ελαττήρια πάνω. Έχουμε ρυθμίσει ουσιαστικά την ανάρτηση μόνο και μόνο έτσι ώστε να βγει μια βόλτα σαν στόκ ουσιαστικά ύψος. Δεν φτάνουμε στο στόκ ύψος, αλλά σαν στόκ. Έτσι ώστε να το προσαρμόσουμε με τη ζάντα όταν μπει πάνω, διότι έχουμε φαρδιά ζαντούλα. Spoil! Έχουμε φαρδιά ζαντούλα. Δοκιμασμένα έτσι, δεν λέμε, όπως το είχα και εγώ στο δικό μου. Οπότε, κλείνουμε, βάζουμε τις ζαντούλες μας πάνω, το ρίχνουμε κάτω και το βλέπουμε. Ωραία, μουσική πάμε. Και φύγαμε. Μουσικούλα, πάμε. Δύο δάχτυλα. Καλά είμαστε. Δύο δάχτυλα δεν λένε τίποτα τώρα. Το θέμα είναι το τι θα γίνει αργότερα μαζί με τη ζάντα. Χαμήλωσε. Έδειξε πάρα πολύ το αυτοκίνητο. Δεν μας νοιάζει τόσο αισθητικά αυτή τη στιγμή. Μας νοιάζει ότι πρακτικά θα είναι τέλειο. Δηλαδή το τι θα κάνει το αυτοκίνητο στην άσφαλτο θα είναι μέρα με τη νύχτα. Η αίσθηση του δρόμου, οι λακκούβες. Ακριβώς. Η πρόσφυση, η σταθερότητα, όλα, 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 όλα. Αλλάζουν κατά πολύ. Ανυπομονώ να ξέρεις να το πάρω να πάω βόλτα. Να πούμε λοιπόν ένα τεράστιο ευχαριστώ στον Αντώνη. Για ακόμα μια φορά ο Αντώνης εδώ πέρα, με τον δικό του ιδιαίτερο τρόπο, έβαλε. Τοποθέτησε τα αμορτισέρ. Έτσι. Να πούμε ένα τεράστιο ευχαριστώ στον τροχό που μπορείτε να. Ο Αντώνης, ο οποίος πάντα μας εξυπηρετεί την ώρα που πρέπει και είναι πάντα μαζί μας το έτσι, πλέον. Μπορείτε να τον βρείτε εδώ και μπορείτε να βρείτε και εκεί τον Αντώνη και να τον ρωτήσετε ό,τι θέλετε για αμορτισέρ, ζαντολάστιχα. Βέβαια. Τα οποία θα τα δούμε στο επόμενο επεισόδιο. Θες να δώσεις ένα spoil? Νομίζω ότι το spoil θα είναι σκουρόχρωμη η ζάντα για να δέσει με το αυτοκίνητο και θα έχουμε φάρδος. Αλλά θα είμαστε και παράλληλα performance, δηλαδή θα είναι μια ελαφριά ζάντα. Θα είναι μια ελαφριού τύπου ζάντα, η οποία θα γίνει ωραίο. Εντάξει, το συνολάκι. Το κρατάμε. Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι παραπάνω. Και θα δείξουμε πολλά. Τι πρέπει να κάνουν τα παιδιά για να αποκτήσουν αυτό το αυτοκίνητο? Πρέπει πραγματικά, παιδιά, μην το χάσετε αυτή τη φορά. Ο καθένας σας μπορεί να το κερδίσει. Με ένα πολύ μικρό ποσοστό τίποτα. Στήριξης, δηλαδή, υποστήριξης. Ναι, στην τίποτα, ουσία, ένα τίποτα. Μπαίνετε στο www.toxictv.gr και μέσα από τα αγαπημένα σας προϊόντα αποκτάτε αυτόματα τις αντίστοιχες συμμετοχές για να κερδίσετε αυτό το τετέ. Νομίζω ότι όλοι μας θέλαμε ένα τετέ. Και είτε το αποκτήσαμε, είτε το αποχωριστήκαμε, όλοι μας, δηλαδή, θέλαμε και είχαμε ένα τετέ. Εντάξει, εντάξει, Αντώνη, ο Αντώνης δεν μπορεί να πάρει συμμετοχή, να το πούμε, γιατί είναι συνεργάτης, είσαι πρώην κάτοχος και πρώην θα μείνεις. Λοιπόν, και πρέπει να κάνετε like, subscribe και καμπανάκι για να βλέπετε κάθε νέο επεισόδιο. Ήταν ο Αντώνης. Και ο Δημήτρης εδώ πέρα, οπότε στο επόμενο επεισόδιο μαζί. Έμπα μέσα να το βγάλεις. Πάμε. Ναι ρε, τώρα ναι. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να κάνω μια βολτίτσα που ήθελα. Τι, θα το δοκιμάσεις εσύ πρώτος? Βέβαια. Πάντα από μένα περνάει δίκαιο. Το δικαιούσε, φύγε. Φύγαμε.